Μέρα κόλαση η σημερινή για όσους χρειάστηκε να ζήσουν το αποκορύφωμα του πρώτου πρώιμου καύσωνα στην καρδιά του Ηρακλείου. Ανάμεσά τους και οι συνεργάτες του εργαστηρίου τηλεσκόπησης του ΙΤΕ, που εχθές και σήμερα στρατοπεδεύσαν σε κεντρικά σημεία της πόλης καταμετρώντας με ειδικά εργαλεία το δίκτυο θερμικής καταπώνησης σε αστικό περιβάλλον για τους πολίτες. Έχουμε εισιτήρες στην περιφέρεια, όπως είμαστε εδώ. Έχουμε εισιτήρες στην πλατεία Σκαλογιάννη σε σκιά κάτω από το πράσινο και εισιτήρες στην πλατεία Λιονταριών, όπου εξετάζουμε σε τρεις διαφορετικές κοντινές θέσεις ποια είναι η θερμική άνεση μέσα στην πόλη, μέσα στο δεδομένο αστικό περιβάλλον. Και μέσω αυτών των δεδομένων που συλλέγουμε, θα μπορέσουμε να σχεδιάσουμε δράσεις για να μπορέσουμε να μετριάσουμε αυτό που νιώθουμε τώρα. Εχθές οι μετρήσεις πλησίασαν το όριο και σήμερα το ξεπέρασαν. Τα σημεία που στήθηκε ο ειδικός εξοπλισμός δεν ήταν τυχαία. Στο ένα υπήρχε σκίαση και στο άλλο όχι, με το αποτέλεσμα των μετρήσεων προφανώς να επηρεάζεται άρρηκτα από την ύπαρξη δέντρων και σκίασης. Είμαστε στο μηχάνημα. Το κόκκινο τμήμα αποτελεί τον καταγραφέα μαζί με την οθόνη ενδείξεων και το σημείο ελέγχου. Τρεις εισιτήρες φέρει το μηχάνημα. Έχουμε έναν εισιτήρα θερμοκρασίας ακτινοβολίας μέσα σε μια μαύρη μπάλα. Αυτό το σημείο περιέχει απεικονισμένο νερό που υπολογίζει το ρυθμό εξάτμισης για να βγάλουμε τους δείκτες. Και εδώ περιέχει δεύτερο εισιτήρα θερμοκρασίας, ο οποίος είναι ελευθέρας ροής ανέμου. Αυτοί οι τρεις αισθητήρες αξιοποιούνται για να μπορέσει να υπολογιστεί ο δείκτης θερμικής άνεσης που περιγράφει την θερμική καταπώνηση του ανθρώπου σε συνθήκες έργου όταν βρίσκεται στο εξωτερικό περιβάλλον. Ουσιαστικά έχουμε το project Urbisphere, που εκεί μελετάμε το μικροκλίμα μέσα στις πόλεις και έχουμε πάρει αυτά τα μηχανήματα ώστε να δημιουργήσουμε ένα μοντέλο όπου θα το τροφοδοτήσουμε με τις μετρήσεις που κάνουμε για να γίνει πιο ακριβές σε μεγαλύτερο scale, ώστε να μπορούμε να μην χρειάζονται να έχουμε 100 τέτοια μηχανήματα, αλλά μέσω αυτών των τριών να φτιάξουμε το μοντέλο ώστε να τρέχει για όλη την πόλη του Ηρακλείου και για άλλες προφανώς πόλεις ευρωπαϊκές. Πρακτικά η θερμική καταπώνηση που οι επιστήμονες του ΙΤΕ επιχειρούν να αποκωδικοποιήσουν στα δεδομένα του Ηρακλείου και σε συνθήκες καύσωνα είναι άκρος επικίνδυνη, ειδικά για τις ευπαθείς ομάδες. Αυτό ήταν άλλωστε αισθητό για όσους κινήθηκαν σήμερα στην πόλη με την κατάσταση να είναι πραγματικά δύσκολη. Μετράμε το heat stress που λέμε στον καύσωνα. Ουσιαστικά αυτό το μηχάνημα έχει τρεις σένσορες. Μετράει θερμοκρασία αέρα, θερμοκρασία υγρασίας και θερμοκρασία από την ακτινοβολία που έρχεται απευθείας με αυτό το μαύρο μπαλάκι. Και με αυτούς τους τρεις, με αυτές τις τρεις ποσότητες βγάζουμε δείχτες οι οποίοι μας δείχνουν το heat stress που έχει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή στον καύσωνα υπό τον ήλιο. Oh, it's very hot. And yeah, that's why we're here in the shadows, because it's way cooler. Also with my sun hat and sun lotion. Με ένα παγωμένο μπουκάλι νερό στο χέρι και παρά τις αντίξωες καιρικά συνθήκες, οι τουρίστες έλειωσαν κυριολεκτικά στην προσπάθειά τους να γυρίσουν την πόλη και να δουν τα αξιοθέατα. It's too hot. Με πολύ νερό, καπέλο, αντιλιακό και από το νίσκιο. Το καλύτερο. Oh, we creamy 50... 50, yeah. Sunblocker? Sunblocker, yeah. And it's okay.